Ευχαριστώ πολύ και πάμε να μιλήσουμε τώρα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της σήμερα στον Α. Να είστε καλά. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, Υπουργέ, με αυτό ακριβώς που μας είπε τώρα η Μαρία Παπαβλάχου. Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς τους συνωμοσιολόγους που παίζουν με την υγεία μας και κυρίως με την υγεία των παιδιών μας? Έχω να πω καλησπέρα και πάλι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω να πω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους ειδικούς. Η Επιτροπή των Ειδικών είναι αυτή που μας έχει καθοδηγήσει μέχρι σήμερα με εξαιρετικό τρόπο. Αυτήν συμβουλευόμαστε από την αρχή αυτής της πρωτοφανούς κρίσης και αυτή μας έχει υποδείξει με τον πλέον εμπεριστατωμένο τρόπο ότι η χρήση της μάσκας είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή για να θωρακιστούμε από αυτήν από την πανδημία και από την νόσο τη συγκεκριμένη. Ακούσαμε και την κυρία Κοτανίδου προηγουμένως. Συνεπώς, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους ειδικούς και δεν είναι μόνο η δική μας ειδική, είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είναι πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ακριβώς σε τι βαθμό η χρήση της μάσκας είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που έχουμε για να θωρακιστούμε όλοι μας και στην καθημερινότητά μας και εμείς οι ενήλικες, αλλά και τα παιδιά στο σχολείο, προκειμένου ακριβώς να θωρακιστούμε από την νόσο. Και βεβαίως και οι ιδιοκτικές αρχές κάνουν σαφάρι προκειμένου να εντοπίζουν αυτά τα site, αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, προκειμένου τα παιδιά μας κυρίως σε αυτή τη φάση να μην επηρεάζονται αρνητικά και μην μπαίνουν σε επικίνδυνες ατραπούς. Έτσι φαντάζομαι θα ενταθούν αυτοί οι έλεγχοι. Και με την ευκαιρία. Βεβαίως, και με την ευκαιρία να σας πω ότι η εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών είναι για υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε όλες τις ηλικίες των μαθητών στο σχολείο, από τον νηπιαγωγείο δηλαδή μέχρι και το λύκειο, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στη χρήση της μάσκας στις ηλικίες του νηπιαγωγείου και των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού. Ιδιαίτερη έμφαση λοιπόν, ειδικά στις ηλικίες αυτές, στο πώς χρησιμοποιεί κανείς τη μάσκα, να εκπαιδευτούν τα παιδιά στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας. Και βεβαίως θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες. Η εισήγηση αυτή θα γίνει αποδεκτή, φαντάζομαι, γιατί τη Δευτέρα έχετε και τις ανακοινώσεις. Δηλαδή το αποδέχεστε αυτό, έτσι? Σωστά, και τη Δευτέρα θα γίνουν όλες οι ανακοινώσεις για όλες τις εκπαιδευτικές δομές που υποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας, για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν, πάντοτε στη βάση των οδηγιών των ειδικών. Άρα, τα σχολεία ξεκινούν κανονικά στις 7 του μήνα. Αλήθεια, υπάρχει κάτι που μπορεί να αλλάξει αυτή σας την απόφαση? Είναι σίγουρο ότι ξεκινάμε 7? Υπάρχει κάτι? Κοιτάξτε, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα, όλες αυτές οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι στη βάση των τωρινών επιδημιολογικών δεδομένων. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί είναι μια δυναμική διαδικασία, όπως βλέπετε. Τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα και όπως είχαμε πει από την αρχή αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, θα παρακολουθούμε πολύ στενά τα δεδομένα, θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους ειδικούς. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα, να επικοινωνήσουμε? Συγγνώμη που σας διακόπτω, λέτε σας έχουν δώσει κάποιο πλαφόν? Δηλαδή ότι σήμερα, αν έχουμε τόσα κρούσματα, αύριο τα σχολεία δεν ανοίγουν σε 7, πάμε μια εβδομάδα αργότερα? Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω κάποιο τέτοιο πλαφόν. Έχω όμως την εισήγηση επιτροπής που μας λέει ότι με βάση τα τωρινά δεδομένα η εισήγηση είναι ακριβώς τα σχολεία να λειτουργήσουν εκ νέου με πλήρη σύνθεση αλλά με αυξημένα μέτρα προστασίας. Και όταν λέω αυξημένα μέτρα προστασίας, εννοώ την υποχρεωτική χρήση της μάσκας από εκπαιδευτικούς και από μαθητές. Εννοώ διαφορετικά διαλύματα ανατάξει, γιατί έχει σημασία αυτό, για να μην αναμειγνύονται οι ομάδες των μαθητών. Αυτός είναι ένας θεμελιώδης στόχος της Επιτροπής των Ειδικών. Καθαρισμός των σχολείων και κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και μετά το πέρας, αντισηπτικά στα σχολεία ευθύνη των Δήμων, επικαιροποιημένες οδηγίες στο ΕΟΔΗ για μαθητές, για εκπαιδευτικούς, για γονείς, ειδικές οδηγίες για τη χρήση της μάσκας, όλα αυτά με διάφορα υλικά τα οποία θα δείτε και θα δοθούν στη δημοσιότητα. Και πολλά ακόμα ερωτήματα, η μεταφορά των μαθητών. Να σας ρωτάω, γιατί έχουμε μαζέψει πάρα πολλά ερωτήματα, να μου δώσετε, αν έχετε πιθανώς, κάποιες απαντήσεις. Τα θρανία πώς θα είναι? 2 παιδιά σε κάθε θρανίο ή ένα παιδί σε κάθε θρανίο? Αν μου επιτρέπετε, θα δοθούν όλες τις λεπτομέρειες τη Δευτέρα, στις πλήρεις ανακοινώσεις. Κάτι το οποίο νομίζω είναι σημαντικό να πούμε σήμερα, το οποίο δεν έχει υποθεί, είναι το πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει, που ξεκινάει τώρα, θα γίνει όπως έγινε αυτή του Ιουνίου, δηλαδή τα πανεπιστήμια θα επιλέξουν τον τρόπο εξέτασης, αν θα γίνει διαζώσεις ή αν θα γίνει εξ αποστάσεως. Εάν γίνει διαζώσεις, πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες των ειδικών. Αλλά να πούμε το πολύ σημαντικό, ότι το νέο χειμερινό εξάμηνο θα βρει τους φοιτητές να επιστρέφουν στις έδρες των πανεπιστημίων. Οι φοιτητές δηλαδή θα επιστρέψουν στις έδρες των πανεπιστημίων, στα πανεπιστήμια τους. Και εδώ υπάρχει μια διάκριση.
τα μικρά, αν θέλετε, μαθήματα, τα πιο φροντιστηριακά, τα πιο οι κλινικές ασκήσεις, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι ομάδες μελέτης και οι θεωρητικές διαλέξεις μέχρι 50 ατόμων, αυτές θα γίνονται διαζώσεις. Οι μεγάλες διαλέξεις όμως, άνω των 50 ατόμων, θα γίνονται εξ αποστάσεως στα πανεπιστήμια. Άρα, ο φοιτητής επιστρέφει στο πανεπιστήμιο του, στο φυσικό του χώρο, στο φυσικό του περιβάλλον και υπάρχει μια διάκριση για το τι θα γίνεται διαζώσεις και τι θα γίνεται εξ αποστάσεως. Μάλιστα, επειδή τώρα πολλοί καθηγητές θα επιστρέψουν και αυτοί από τις διακοπές τους, τεστ θα γίνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς ή αν θα κάνετε κάποια δειγματοληπτικά τεστ ακόμα και σε μαθητές? Κοιτάξτε, αυτά είναι ζητήματα που θα συζητήσουμε με τον ΕΟΔΗ. Δεν έχει ληφθεί ακόμα κάποια σχετική απόφαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα παιδιά που δεν μπορούν, δεν θέλουν, ενδεχομένως γιατί έχουν γονείς σε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους στο σπίτι, ή είναι παιδιά που είναι τα ίδια σε ευπαθείς ομάδες, υπάρχουν παιδιά που έχουν καρκίνο, υπάρχουν παιδιά με αυτοάνοσα, τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, για αυτούς θα υπάρχει δυνατότητα για τηλεμαθήματα? Λοιπόν, καταρχήν να εξηγήσουμε ότι θα υπάρχει η δυνατότητα για δικαιολογημένη απουσία από το μάθημα σε τρεις περιπτώσεις. Ναι. Όταν ο ίδιος ο μαθητής νοσεί από τον κορονοϊό, όταν κάποιος ο οποίος μένει στο σπίτι του μαθητή νοσεί από κορονοϊό και όταν ο μαθητής ο ίδιος ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές θα οριστούν από την Επιτροπή των ειδικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ περιορισμένες, θα υπάρχει η δυνατότητα για δικαιολογημένη απουσία και ναι, το Υπουργείο θα παρέχει τη δυνατότητα για την τηλεκπαίδευση. Και πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο είναι καθόλου έτοιμο, έχει ενισχύσει συνολικά τις δομές, προκειμένου ακριβώς να υπάρχει δυνατότητα για τηλεκπαίδευση και σύγχρονη και ασύγχρονη. Ξεκαθαρίζεται εκτός βεβαίως απρόόπτου, γιατί όλα αυτά που μας λέτε είναι το θέμα επιδημιολογικών δεδομένων, ότι θα πάνε όλοι στο σχολείο. Δηλαδή δεν βλέπετε περίπτωση εκ περιτροπής αν τα πράγματα ζορίσουν, να το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών. Κυρία Νικόλτσα, είμαι ξεκάθαρη. Ό,τι σας λέμε, ό,τι βγάζουμε στην κοινή γνώμη, αν θέλετε, ό,τι δημοσιοποιούμε, ό,τι κοινοποιούμε, έχει να κάνει με τα πράγματα ως έχουν σήμερα. Γιατί στη βάση αυτών των επιδημιολογικών δεδομένων μας καθοδηγούν και οι ειδικοί. Όπως λοιπόν από την αρχή αυτής της κρίσης παρακολουθούμε πολύ στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα και αν υπάρξει κάτι το οποίο κάποια σημαντική αλλαγή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ασφαλώς και τα μέτρα μπορούν να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή, όπως και έγινε και το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο. Θέλω να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, είδαμε και τα site, είδαμε και παρέμβαση της δικαιοσύνης. Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς? Κοιτάξτε, θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αν η χώρα μας έχει καταφέρει να διαχειριστεί αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη κρίση, είναι σε μεγάλο βαθμό χάρη σε αυτήν την Επιτροπή των Ειδικών, η οποία μας καθοδηγεί με εξαιρετικό τρόπο μέχρι σήμερα από την αρχή αυτής της πανδημίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους ειδικούς. Και χάρη στις οδηγίες τους ακριβώς πορευόμαστε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι ειδικοί έχουν, και όχι μόνο αυτοί οι ειδικοί, όπως είπα και προηγουμένως, ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την ασφαλέστατη χρήση της μάσκας. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους, ας έχουμε εμπιστοσύνη στους δημοξιολόγους, στους επιδημιολόγους. Εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοια κατάρτιση, αλλά έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς οι οποίοι μας καθοδηγούν μέχρι σήμερα. Και αυτή τη στιγμή η μάσκα είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο, μια πολύτιμη ασπίδα, θα έλεγα, του κάθε ενός και της κάθε μιας, η οποία έχει μπει στην καθημερινότητά μας, έχει μπει στην καθημερινότητα όλων μας και ενηλίκων και ανηλίκων, και όπως ακριβώς είναι στη δική μας καθημερινότητα, όταν πηγαίνουμε σε καταστήματα, όταν πηγαίνουμε, αν θέλετε, όταν κυκλοφορούμε, έτσι. Ακριβώς και στο φυσικό χώρο των παιδιών, γιατί ο φυσικός χώρος είναι το σχολείο. Άρα, όπως ακριβώς η μάσκα έχουν δοθεί οδηγίες από την πολιτική προστασία και από την Επιτροπή των Ειδικών για την σωστή χρήση της μάσκας, με τον ίδιο τρόπο η μάσκα θα μπει και στην καθημερινότητα ακόμα περισσότερο των παιδιών. Αλλά έχει ήδη μπει, όπως ξέρετε, ήδη και τα παιδιά ταξιδεύουν με μάσκες. Άρα μιλάμε για μια επέκταση αυτής. Έχουν ήδη εκπαιδευτεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, Υπουργέ. Έχετε δίκιο που το λέτε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Περιμένουμε λοιπόν τη Δευτέρα τις επίσημες ανακοινώσεις να είστε.